Πάμε τώρα και πάλι, κυρίε και κύριοι, στα θέματα τη αγροτική οικονομία. Να καλησπερίσουμε αμέσω τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο οποίο είναι μαζί μα τηλεφωνικά, για να κουβεντιάσουμε για ένα ευχάριστο γεγονό τουλάχιστον. Αφορά τη Ροδόπη κυρίω. Έχει να κάνει με την πληρωμή τη εξισωτική αποζημίωση για τη Ροδόπη. Είναι περίπου κοντά στο 1,5 εκατομμύριο οι συνολικέ πληρωμέ στη Ροδόπη, έτσι δεν είναι, κύριε πρόεδρε? Ευχαριστώ πολύ. Γενικώ διευθυντή κύριε Αποστολίδη. Καλά, εμείς σας αναβαθμίσαμε λίγο. Σας ευχόμεθα και πρόεδρος λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, η εξισωτική στο νομό Ροδόπης είναι λίγο χαμηλότερη από το νομό Εύρου. Οι συνολικές βέβαια πληρωμές στο νομό Ροδόπης, επειδή αναφερθήκατε και για άλλα καθεστώτα που έγιναν την τελευταία εβδομάδα, είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Σε ό,τι αφορά βέβαια την εξισωτική, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεπέρασε τα 3.300.000. Ναι. Σε ό,τι αφορά τον νομό Εύρου, είναι πάνω από 923.000 ευρώ και αναφέρεται το ποσό αυτό σε περίπου 2.800 παραγωγούς. Εκείνο βέβαια που θα ήθελα να σας πω και είναι αρκετά της στιγμής είδηση, είναι αφενός ότι για τον νομό Εύρου, λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς, έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό που αγγίζει 10 ευρώ σε κάθε εγκλεισμένο ζώο την ώρα πλέον, όταν υπάρχει ζωικό κεφάλι που ξεπερνά τα 20 ζώα. Είναι αυτό που αφορά το σιτηρέσιο, κύριε Μπασίδη, δεν είναι? Ναι, αλλά εκείνο που ήθελα να πω για την εξωτική, ναι. Πριν από λίγες ώρες ενημερώθηκα ότι ευωδόθηκε τελικά το αίτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι. Και βρέθηκαν άλλα περίπου 15,5 εκατομμύρια προκειμένου να προσθεθούν στα συναυλικά 130 που διανεμήθηκαν μέχρι και χθες στην εξισωτική αποζημίωση. Ναι, αυτό αφορά όλη την Ελλάδα προφανώς. Ναι, σαφώς, σαφώς. Ναι. Στον Εύρο και τη Ροδόπη. Θα φανεί τώρα, γιατί κοιτάξτε, εμείς κάναμε το εξής φέτος. Επιλέξαμε να έχουμε και ιονεί δικαιούχους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πολλά μόρια προκειμένου να είναι πλήρως δικαιούχοι, αλλά δεν αποκλείστησαν. Οπότε δημιουργήθηκε ένα μέγεθος περίπου 8 με 9.000 ιονεί δικαιούχους, επιλαχώτες, οι οποίοι τώρα με το ποσό που βρέθηκε θα ενισχυθούν και αυτοί με την εξωτική αποζημίωση. Θα μοιραστεί και σε αυτούς συνεπώς, άρα δεν θα νιώθουν αδικημένοι. Αναμφίβολα πρόκειται για κάτι το οποίο είναι μια καινούργια, μια καινοτομία, την οποία ελπίζουμε πως θα διατηρήσετε. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αύριο το πρωί. Το σημαντικό είναι ότι το συνολικό ποσό της εξωτικής αποζημίωσης θα αγγίξει τα 150 εκατομμύρια, σχεδόν ίδιο με το ποσό που διανεμήθηκε και πέρσι. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Κυριάκο Παπασίδη, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Και πάμε σε κάτι που αφορά τώρα τους ιδιοκτήτες των καλυβών. Τους ιδιοκτήτες των καλυβών στο Δέλτα του Εύρου. Οι οποίοι πρέπει να κινηθούν γρήγορα για την συγκέντρωση και την υποβολή των δικαιολογητικών για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση με στόχο την αναβολή της κατεδάφισής τους, της κατεδάφισης των καλυβών, καθώς η προθεσμία αύριο λίγη, θυμίζουμε. Εν τω μεταξύ, σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να γίνει η εκταμείευση χρημάτων των κατασκηνώσεων. Ο κύριος Αποστολόπουλος, στην εκπομπή Ατζέντα 24, με την Κυριακή Μπασκάκη, μεταξύ άλλων, τόνισε πως κάποιοι ήθελαν την κατεδάφιση των καλυβών, επειδή στην περιοχή υπάρχει μεταλλευτικό και εξορυκτικό ενδιαφέρον.